Το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε 17 ανθρώπου και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν τα 630 μόνο στην Κίνα, από όπου και ξεκίνησε. Οι επιστήμονε εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν πλήρω τον ιό, ενώ επιβεβαίωσαν αυτή την εβδομάδα πως ο ιό μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο σχετικά εύκολα. Σε αντίθεση με την αρχική εκτίμηση, καθώ μεταλλάσσεται. Είναι ένα νέο ιό, βέβαια την οικογένεια των όπω λέγονται, τη γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Ε, από τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 όμως ε, μπήκε στη ζωή μας αυτός ο καινούριο ιός. Εντοπίστηκαν 40 πνευμονίες στην περιοχή Βουχάν ε, που είναι στην κεντρική Κίνα ε, και ήταν ανεξήγηση αιτιολογίες. Μετά από μια εβδομάδα όμως ε, ο έλεγχος κατέδειξε ότι πρόκειται για ένα καινούριο ιό ο οποίος προκαλεί πυρετό, ε, προκαλεί βήχα και όταν και κάνουμε ακτινογραφία θόρακο, που κάνουμε όταν έρθει κάποιο στο νοσοκομείο, σε οποιοδήποτε έχει εμπύρετο, ε, καταδεικνύονται διηθήσει, δηλαδή ότι έχει μια πνευμονία και στου δύο πνεύμονε. Γι' αυτό ορισμένοι συνανθρωποί μα χρειάζεται να διασωληθούν και να νοσηλευτούν σε ένα κρεβάτι ιατρική θεραπεία. Τα σημερινά νούμερα, γιατί το παρακολουθούμε ε, όλοι όσοι εμπλεκόμαστε ε, δυνητικά στην Ελλάδα, ε, είναι γύρω στα 25-26 θάνατοι με 830 κρούσματα. Η κινέζικη πόλη Γουχάν, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο νέο ιό, έκλεισε τα δίκτυα συγκοινωνιών τη και συνέστησε στου πολίτε γύρω στα 11 εκατομμύρια, μία Ελλάδα και κάτι, να μην φεύγουν από εκεί. Αυτά μετέδωσαν τα κινέζικα μέσα μαζική ενημέρωση. Να θυμίσω ότι η περιοχή αυτή για την οποία μιλάμε, ο είναι στην κεντρική Κίνα. Είναι μια πόλη σε 9 εκατομμυρίων ατόμων. Είναι η 42η πόλη παγκόσμια, όσον αυτό το πληθυσμό, είναι μεγάλη πόλη. Έχει 700.000 φοιτητέ, γύρω στα 52 πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι μισέ από τι μεγάλε εταιρείε, από τι 500 εταιρείε του κόσμου, εδράζουν εκεί. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι μια πόλη που σφίζει από ζωή. Ο πανικό είναι εκεί, από ό,τι διαβάζουμε και στο διαδίκτυο. Σε διαρκή επαγρύπνηση βρίσκεται ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία, ενώ ιδιαίτερη μέρημνα υπάρχει στου ελέγχου τη ετοιμότητα των υγειονομικών μονάδων. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί οδηγίε για πολίτε που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κίνα ή έρχονται από εκεί. Οι επιστήμονε του ΕΟΔΗ καλούν όσου επιστρέφουν από την Κίνα και βρίσκονται εκεί τι τελευταίε 14 ημέρε, ενώ έχουν παρουσιάσει συμπτώματα όπω πυρετό. Να επισκεφτούν άμεσα γιατρό ώστε να υποβληθούν σε εξέταση. Εδώ όμω στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία έχει τακτικέ σκέψεις, όπω και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία. Ε, δεν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο. Βέβαια υπάρχουν τέσσερα κρούσματα έξω από τα όρια τη Κίνα, δηλαδή και στι ΗΠΑ και στην Ιαπωνία και στην Ταϊλάνδη, αν δεν απατώμε, και σε μία άλλη χώρα έχουν εντοπιστεί κρούσματα. Η εγρήγορση χρειάζεται από όλους μας και κυρίως από τις υγειονομικές αρχές. Βέβαια το καλό είναι ότι και το λένε και το λέτε και εσείς στα δελτία σας ότι δεν υπάρχει απευθείας πτήση από τη Βουχάν για την Ελλάδα οπότε ο κίνδυνος να εισέλθει αμέσως σε ένα κρούσμα από την περιοχή της Κίνας είναι πολύ μικρό. Άρα εγρήγορση ναι, πανικός όχι όπως έχουμε πει και για πολλές έτσι, παρόμοιες καταστάσεις τα, τα, τα περασμένα χρόνια. θεωρούν <Σελίου> ορισμένοι από τους πολίτες ότι είναι αυτός ο νέος ιός που έχει σκορπίσει το θάνατο στην Κίνα. Ε, Εσχεμένη κατάσταση για μένα. Ίσως έχουν δημιουργήσει τον ιό για να πουλήσουν τα εμπόρια ή οι, οι, ε, βιομηχανίες φαρμάκων τα καθορίζουν όλα αυτά. Κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Θεωρείτε γρήγορα θα εξασθενήσει όλο αυτό? Όταν, όσο ο φόβος θα μας διακατέχει ε, σίγουρα θα τρελενόμαστε λοιπόν, και θα αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε. Όπως και παλιότερα είχαμε τις τρελές αγελάδες, τα κοτόπουλα, ε, προσπαθούν μάλλον να μας κατευθύνουν, να μας χειραγωγήσουν. Είναι ένας τρόπος ο φόβος για να μας χειραγωγήσουν.